Και βεβαίως δεν τον τάραξε τόσο πολύ η ήττα στο Ηράκλειο όσο η ήττα από τη Λαμία, mm-hmm. τον Άρη. Ο οποίος βεβαίως και ήθελε, μπήκε και αγχωμένος, μπήκε και λίγο μαγκωμένος. Και ας βλέπουμε στιγμιότυπα εμείς όση ώρα μιλάς, ναι. Μπήκε στο παιχνίδι θέλοντας να δώσει κάποιο ρυθμό, αλλά δεν είχε ρυθμό. Mm-hmm. Ο κόσμος πήγε, τον στήριξε. Και βέβαια όλοι περίμεναν, όλοι ανέμεναν την εμφάνιση, την πρώτη εμφάνιση στην έδρα του Άρη. Το πρώτο σου πάντως ήταν από τον Ερεγκής, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Αστέρα Τρίπολης στο παιχνίδι, μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του Άρη. Στο 16 ο Θαμόρα θα σκοράρει μετά τη σέντρα του Μοντόγια και την κεφαλιά πάσα του Μωρόν. Αυτός ο παίκτης, ο Μωρόν, είναι που έλαμψε σε αυτόν τον αγώνα. Εδώ δίνει assist στον Θαμόρα. Υπάρχει σημαντικό ζήτημα στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα και έτσι δέχεται τον γκολ. Στο 19 ο Μπαρτόλο σουτάρει ο Κουέστα, ο οποίος επέστρεψε κατά από τα δοκάρια του Άρη, θα μπλοκάρει. Εδώ έχουμε το λάθος. Ο Ρεγκής κάνει την προσπάθεια, δίνει στον Μπαρτόλο. Πολύ ωραίο σουτ, ωραίο γκολ. Και έχουμε έτσι το 1-1 για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν. Θα μας πει για τη φάση αυτή ο Παναγιώτης. Καλά κάνεις και το λες. Το τελείωμα του Μπαρτόλο πάντως πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίσταση στον Κουέστα. Στο 41 το σούτ του Κάρλσον πέρασε η μπάλα out. Και πάμε στις καθυστερήσεις του αγώνα, εκεί του ημιχρόνου μάλλον, όπου είδαμε το γύρισμα του Μπαρτόλο για τον Μιριτέγιο, ο οποίος δεν μπόρεσε. Η μπάλα πήγε corner. Δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Βλέπουμε τον Μωρόν, πόσο ωραία ρολάρει, γυρίζει, σουτάρει. Εκεί θα μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Αυτό έγινε στο 52, στο 61. Θα βγει μια πολύ ωραία φάση από τον άξονα με τον Ταρίντα να δίνει την assist και ο Μωρόν θα σκοράρει. Μετά την assist το πρώτο γκολ, τώρα πετυχαίνει γκολ ο ίδιος. 2-1. Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα για τους κυτρινόμαυρους. Βλέπουμε την πάσα του Νταρίδα, σηκώνουν για χέρι για offside οι παίκτες του Αστέρα. Τσεκάρισε και από το VAR, έτσι κι αλλιώς. Εδώ είδαμε την εξαιρετική προσπάθεια του Ρεγκής. Είπαμε, ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε και ωραίες προσπάθειες, ήταν και μόνη πηγή κινδύνου για την εστία του Άρη. Και είμαστε στο 79, ανατροπή του Μωρόν από τον Παπαδόπουλο. Το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα σφυρίζει ο διαιτητής, αλλά εδώ βλέπουμε την προσπάθεια. Νομίζω δεν υπάρχει και μεγάλη αμφιβολία για το πέναλτι. Στο 82 ο Φαμπιάνο θα κάνει το 3-1 από τα 11 μέτρα. Παίρνει ένα σαφές προβάδισμα 2 τερμάτων ο Άρης. Δείχνει κάπως να του φεύγει λίγο. Να ηρεμεί πρώτα απ' όλα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Να ηρεμήσει πρώτα απ' όλα. Φαινόταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα άγχος. Και μετά το 3-1. Βέβαια, άγχος. Βέβαια. Ο Αστέρας δεν παράτησε το παιχνίδι, αλίμονο. Έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία μάχεται και σκοράρει με τον Μάντζη, ο οποίος παίρνει ασίστ κεφαλιά από τον Χριστόπουλο και οι δύο είχαν περάσει ένα μισή λεπτό νωρίτερα στο παιχνίδι. Δύο από τις αλλαγές του Ράσταβα συνεργάζονται. Ο Μάντζης, ο οποίος σκοράρει για μια ακόμη φορά και είναι και ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει από πέρυσι, θα μπορούσαμε να πούμε με τον Ιωνικό. Το σκορ είναι τελικό, 3-2 για τον Άρη. Νομίζω ότι είναι μια ανάσα και βαθμολογία, αλλά νομίζω περισσότερο ψυχολογική για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Φαντάσου να πήγαινε, και θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και τον Αντώνη για αυτό το θέμα που θέτω τώρα, να πήγαινε στη διακοπή ο Άρης με αποτέλεσμα που δεν ήταν νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, ακόμα και ένα προπονητή που μόλις έχει έρθει στην ομάδα. Δεν ξέρω, Αντώνη, ποια είναι η δική σου γνώμη. Ή έκανε καρυπίδι το καλοκαίρι, γιατί δεν έφερε το καλοκαίρι. Γιατί έφερε τώρα το Μάτζιο και δεν τον είχε φέρει το καλοκαίρι. Γιατί έφερε το Μάτζιο. Ξέρεις, αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι ανθρώπινο, γι' αυτό υπάρχει και το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Κουβέντα να γίνεται πολλές φορές. Αλλά η χειρότερο πράγμα, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα, είναι να πάει με κακό αποτέλεσμα, πραγματικά δηλαδή κακό αποτέλεσμα, σε διακοπή. Γιατί ο καθένας έχει ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, είναι το φαβορί του που θα αναφερθεί. Δηλαδή, εντάξει, ο Φαμπιάνο δεν μπορεί να παίζει μόνος. Αρχίζουν, ο καθένας να λέει τη θεωρία του. Τώρα, η νίκη είναι το μεγαλύτερο ο ασβέστης που καλύπτει τα πάντα, ξέρεις. Ναι, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις ένα προπονητή που έχει καλό προπονητή. Ο Άγιος Μάτζιος είναι εξαιρετικός προπονητής για μένα. Δηλαδή, μπορεί να στρώσει την ομάδα. Ο οποίος στη διακοπή
να μπορέσει να βάλει μία αποστολή, να κάνει δηλαδή την ομάδα να παίζει το ποδόσφαιρό του. Ο Αστέρας είναι καλή ομάδα, καλύτερη από ό,τι τον περίμενα στην αρχή. Και για μένα ο Μπαρτόλο είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει παίκτες ταλαντούχους και απομένει να δείξει αν έχει, ξέρεις, τον drive να προσπαθήσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Ωραία. Φέτος χτυπάμε την εκτίθεση. Για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, λοιπόν, να δούμε τι λένε και αυτοί στους οποίους αναφέρθηκε, Αντώνη, από Θεσσαλονίκη, το ρεπορτάζ. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας με το γεγονός ότι βλέπω μια εξέλιξη από αγώνα σε αγώνα. Και ξέρω ότι θα έρθουν τα επόμενα παιχνίδια και θα είμαστε καλύτεροι και θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν για να κερδίσουμε αρχές γενομένες στον επόμενο αγώνα. Νομίζω κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη. Μια νίκη που μας δίνει ηρεμία. Μια νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του αθλήματος. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές στο παιχνίδι είχαμε και αρκετά καλά πράγματα. Και ειδικά το πρώτο 20 λεπτό που ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Αλλά και σίγουρα θέλουμε δουλειά σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μας. Το σημαντικό για αυτά τα παιδιά σήμερα, γιατί υπήρχε πάρα πολύ πίεση στην ομάδα, ήταν οι τρεις βαθμοί. Αυτό ξεκινάμε, αυτό κατακτήσαμε. Και με τη διακοπή και κάθε διακοπή που θα μας έρχεται, θα είναι βάλσαμο για την ομάδα μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού μας. Έφερε ενέργεια νέος προπονητής, περισσότερη ενέργεια, παρότι είναι λίγες μέρες στην ομάδα μαζί μας. Τώρα στην διακοπή έχουμε τον καιρό να δουλέψουμε μαζί του, να μας γνωρίσει όλους καλύτερα, να τον γνωρίσουμε κι εμείς και να βάλει στην ομάδα τα στοιχεία που θέλει αυτός. Ήταν μια νίκη σήμερα που την θέλαμε και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτό το κακό ξεκίνημα που είχαμε στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε τη διακοπή μπροστά μας και όταν αρχίσει ξανά το πρωτάθλημα να κάνουμε κάτι σαν μια καινούρια αρχή. Creo que este año tenemos un buen grupo, muy buenos jugadores y con el tiempo cada vez se va a ver mejor equipo. Πιστεύω στην ομάδα, θεωρώ ότι φέτος έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές αλλά και καλό σύνολο και όσο περνάει ο καιρός θα δένουμε περισσότερο και θα εμφανίζουμε καλύτερη εικόνα. Tenemos que hacer muy fuerte nuestro estadio este año. Πρέπει φέτος να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην έδρα μας. Y con esa psicología tenemos que ir a sumar lo más puntos posible. Και με αυτήν την ψυχολογία θα πρέπει να βγούμε σε όλα τα παιχνίδια για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Λοιπόν, στο Βόλο, ο Ντέλετιτς πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ισοφάρισε. Η ΑΕΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες. Το 74 το παιχνίδι αυτό. Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο απέναντι στα Γιάννενα. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει ήδη κάνει κάποιες αλλαγές από το πρώτο ημίχρονο, πριν καν συμπληρωθεί δηλαδή αυτό. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια, σε εικόνα. Λοιπόν, Τάσο Πακλατζής, Τάσο, το δικό σου σχόλιο για όσα είδαμε. Φαντάζομαι η ηρεμία είναι το ζητούμενο στον Άρη και έτσι πηγαίνει στην διακοπή αυτή. Γιατί φαντάσου, λέγαμε νωρίτερα, για 15 μέρες να μην είσαι ήρεμος θα ήταν δύσκολο πολύ. Πράγματι, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι για τον Άρη σήμερα. Είχε έναν αντίπαλο απέναντί του, ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός, φάνηκε και μέσα στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ψυχολογία του περισσότερο, αλλά και με το δέσιμο της ομάδας και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλαγή προπονητή, δύσκολη εβδομάδα, αυτό που είπε και ο Χουλιάν Κουέστα. Σε μια αγχωτική νίκη, έτσι όπως ήρθε, 5 γκολ το παιχνίδι, ο Άρης κατάφερε. Ήταν καλύτερος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη που θα του δώσει τη δυνατότητα και να ηρεμήσει σε αυτό το διάστημα που δεν θα έχουμε αγώνες, αλλά να μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και ένα νέο ξεκίνημα με τον Άκη Μάτζιο, ο οποίος σε ένα πηγαδάκι εδώ στη μεικτή ζώνη μας έλεγε ότι η ομάδα θέλει ακόμα δουλειά. Πρέπει όλοι να βρεθούμε μεταξύ μας, να μπορέσουμε να δουλέψουμε για να μπορέσει ο Άρης να καλύψει αυτό το handicap των δύο συνεχόμενων νικών, συγγνώμη, ητών στην αρχή του πρωταθλήματος, καθώς ξεκίνησε ουσιαστικά με μείον 6. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία του σημερινού παιχνιδιού. Καλή ψυχολογία, νίκη με άγχος στο τέλος, αλλά και ηρεμία για δύο εβδομάδες, προκειμένου η ομάδα να ανταπεξέλθει για το υπόλοιπο της σεζόν και για τις αμέσως επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, που είναι ένα ντέρμπι στην Τούμπα και ξέρουμε πολύ καλά το τι σημαίνει ένα Άρης ΠΑΟΚ ή ένα ΠΑΟΚ Άρης στην Θεσσαλονίκη. Εννοείται και ανυπομονώ να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Και βέβαια πάμε στον Παναγιώτη Βαρούχα για να μας δώσει τη δική του οπτική για τις επίμαχες φάσεις στον αγώνα. Αυτό είδαμε κάποιες με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο προηγουμένως. Πάμε, Παναγιώτη, ο λόγος σας. Βασίλη μου, διαιτητής ο κατοίκος στο Βάρο Τσακαλίδης. Mm-hmm. Όπως είπατε και με τον Γιάννη προηγουμένως, υπάρχουν φάσεις για συζήτηση. Εδώ είναι η επίθεση της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Όπως είδαμε, μετά το τακουνάκι που κάνει ο παίκτης του Άρη, εδώ η μπάλα πηγαίνει στο σώμα και μετά στο χέρι. Το χέρι δεν είναι με πρόθεση, είναι
από κοντινή απόσταση και σωστά ο διαιτής συνέχισε το παιχνίδι και τον γκολ μέτρησε κανονικά. Εδώ έχουμε άλλη μια επίθεση της ομάδας του Αστέρα. Θα δούμε στη συνέχεια ότι εδώ παίξει του Άρη, μπάλα πηγαίνει από το πόδι στο σώμα, στο χέρι και μετά ο παίκτης του Αστέρα βάζει το χέρι του εδώ ενδιάμεσα κάτω από τη μασχάλη, τον σπρώχνει λίγο και η μπάλα φαίνεται ότι χτυπάει στο χέρι κανονικά και δόθηκε επιθετικό φάουλ σωστά από τον διαιτητή και ο Βαρίστας του είπε να πάει να τη δει, πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να κάνει τέτοια ενέργεια. Και εδώ είναι το γκολ που βάζει η ομάδα του Άρη. Να δούμε αν υπάρχει παράβαση. Βλέπουμε ότι η γραμμή επιβεβαιώνει ότι είναι κανονικό και σωστά μέτρησε από διαιτή και ΒΑΡ. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Ανασόπουλος, ευχαριστώ και εσένα πολύ και τον Παναγιώτη προς το παρόν. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πραγματικά μικρό, γύρω στο δίλεπτο.